Επιστρέψουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Χαίρετε, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον τόρο πάλι που, που προκλήθηκε γύρω από το όνομά σας. Πάλι τόρος, ποιο τόρος. Που ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ζήτησε μια ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ο αρχηγός της σας άκουγε ατάραχος να λέτε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Νομίζω ότι παραγίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και τις αμνησίες του. Εγώ ανέφερα μια ρίση του Ευαγγέλου Αβέροφ, αμνήσου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και τα δύο επίσημα πόλεμα του ελληνικού κράτους, το πόλεμα του εισαγγελέα Σεβά και επί εποχής Κωνσταντίνου Καραμαλή και του ταξιάρχου Σαμπάνη επί Ανδρέα Παπανδρέου. Σε όλα αυτά τα πόλεματα υπάρχει και κάθαρη άποψη. Νεκροί υπήρξαν γύρω από το Πολυτεχνείο, από ελεύθερους κομβοστές και από το παρακράτος. Όχι μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν μειώνει την αξία των αγωνιστών του Πολυτεχνείου εναντίον τη Χούντα και τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Είσαι σαφής, νομίζω να το κλείσουμε εδώ. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε και παραπάνω. Να σα κάνω μια ερώτηση. Πώς είδατε την εικόνα του κυρίου Παπά να. Μου κάνει tweet ο κ. Παπαδημούλης περί Χούντας. Ο κ. Παπαδημούλης που υποστηρίζει τη Χούντα του Μαδούρο έχει τα μούτρα να μιλάει για δημοκρατία για άλλους. Κάθε ρε Παπαδημούλη. Πήγα μια βόλτα στο Καράκας να πούμε και μετά γίνει να μας κάνει και μαθήματα. Να σας προφοκάρω κι εγώ λίγο. Πώς είδατε τον κύριο Παπά, τον κύριο Σκουρλέτη, την κυρία Καβαδία, τον κύριο Δρίτσα να πορεύονται προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Έχω πει πολλές φορές ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στην εξουσία προσφέρει ένα καλό στη χώρα. Τον οριστικό, ανελέητο και εκοφαντικό εξευθελισμό της αριστεράς. Mm-hmm. Μόνο γέλιο προκλήθηκε στα social media, αν τα σχόλια είναι τέτοιο γέλιο, έχει να πέσει χρόνια. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι κάθε μέρα με τον πρέσβη, αγκαλιάζουν, φιλιούνται, τους εκτιάζουν, τον εκτιάζουν, πάνε στο Λευκό Οίκο, αγοράζουν F-16, δίνουν τις βάσεις, κάνουν ό,τι θέλουν οι Αμερικάνοι, κάνουν και μια βόλτα στις, για την Αμερικάνικη πρεσβεία για να φωνάξουν οι Αμερικάνοι φωνιά των λαών. Εντάξει, αυτή είναι η γελιότητα. Τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, ξέρετε, όταν ψηφίζαν τα μέτρα στη Βουλή για το μνημόνιο, είχαν απέσω διαδήλωση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αντί τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάμε όμως και εκεί που φαίνεται να σας έχει πονέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εννοώ στη βάση σας, διότι καλώς ή κακώς είστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και στο χριστεπώνυμο πλήθος. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον κύριο Τσίπρα να έχει στο πλάι του τον κύριο Ιερώνυμο να ανακοινώνει ένα προσχέδιο συμφωνίας όπως έγινε γνωστό. Εσείς ταχθήκατε ως κόμμα με τους απλούς κληρικούς και αυτή είναι αλήθεια μια στάση η οποία εκτιμήθηκε δε όντως. Ωστόσο το ερώτημα που τίθεται είναι σας πλήγωσε, αισθάνεσαι ότι σας πλήγωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνοντας στα χωράφια σας και βλέποντας τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας να συζητά και να προσπαθεί να βρει κοινούς κώδικες με τον κύριο Τσίπρα. Καταρχάς εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και σε αυτό το τομέα η αριστερά έχει τις δικές μας θέσεις. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας είναι ένας νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά, νόμο που τότε η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κατήγγειλε και τον είπε θα τον καταργήσει. Αντί να καταργήσουν τον νόμο, τον οποίο είχαν παγώσει αλήθεια είναι επί 4 χρόνια, τώρα έρχονται και τον επιβεβαιώνουν. Άρα, να ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική μας και τα ζητήματα με την Εκκλησία είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, πιαστήκατε εξαπίνης όμως. Διαφωνία, ναι. Αφού ο νόμος υπάρχει ψηφισμένο από το 2013, σας λέω. Τώρα στην ουσία ο Τσίπρας τι αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα νόμο που επί 4 χρόνια δεν ενεργοποιούσε. Πολύ καλώς ήρθε στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς το έκανα όπως πάντα με τον στραβό τρόπο. Και ο μακαριότατος με την καλή την καρδιά και την αγάπη για την Εκκλησία. Προφανώς σωστά συνομίλησε τον πρωθυπουργό της χώρας, αλλά δεν ξέρει, δεν είχε συνείδηση μάλλον από αμακαριότητος, ότι όποιος μπλέκει με τον Τσίπρα καταστρέφεται. Δείτε ο Τσίπρας, δείτε όποιον έχει ακουμπήσει, πήγε στη Βραζιλία, είδε εκείνη την Ταλέπορη την πρόεδρο, την κλείσαν φυλακή. Γενικά θα μάθει στην Αργεντινή, την κλείσαν φυλακή για αυτήν. Πήγε στο Βενεζέρα, πέθανε ο Τσάβες, τώρα κυνηγάνε τον Μαντούρο. Μετά είπε στη Γερμανία στηρίζουμε Σούλτς, πάει ο Σούλτς, έχει πάει για σύνταξη. Στήριζε τον Μελανσόν, καταστράφηκε ο Μελανσόν, δεν θα τον ακούει τον βρίσκεται όπως θα δείξει όπου βρεθεί. Δεν υπάρχει ένας που ποτέ μας κατέστρεψε. Ό,τι ακουμπάει ο Τσίπρας. Είναι γεννημένος για την καταστροφή. Εγώ ισχύει ότι είναι ο μεγαλύτερος κατέμις του παγκοσμίου ελληνικού, του πετρογείου.
Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος για την καταστροφή, ο οποίος κουμπάει το καταστρέφει. Τι έκανε τώρα, δείτε τη διαφορά. Έκανε συμφωνία με την Εκκλησία ο Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα. Όταν έκανε συμφωνία με την Εκκλησία ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν σύμφωνοι. Το Πατριαρχείο, ο Μακαριότατος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο Σύνοδος Κληρικών, η Αρχιεπισκοπή Αυτοκέφαλος Κρήτης, όλοι. Κάνει συμφωνία με τον Μακαριότατο ο Τσίπρας. Πλακώνονται. Ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, η Μέση Ιερά Σύνοδος, η Μισή Μητροπολίτη με τους άλλους μισούς, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης και το καθεξής. Ό,τι αγγίζει ο άνθρωπος αυτός είναι για την καταστροφή, για το χάος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο ερώτημα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, καλός ή κακός, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο που πρέπει να σας απασχολεί ως κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μεγάλο ζήτημα σχετικά με την προσχώρηση του κυρίου Τατσόπουλου στο κόμμα σας και μάλιστα στο ψηφοδέλτιο του βόρειου τομέα της Αττικής, όπου θα είναι και συνυποψήφιό σας. Πώς την κρίνετε σε αυτή την ενέργεια? Εγώ τον καλωσορίζω συνυποψήφιό μου. Η Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Εντάξει, τον καλωσορίζετε, αλλά κατά καιρούς έχετε διαφωνήσει έντονα με αυτά που καλά, λέει. Εντάξει. Εγώ σε αυτά είναι τη γραμμή ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων Βαλέτο. Τώρα να κάτσω να σας πω εγώ για παλαιότερες δηλώσεις του Τατσόπουλου, με συγχωρείτε. Δεν θα ήταν σωστό και θα ήταν και έως και κωμικό. Πάω όμως στην ουσία που με ενδιαφέρει. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ερχόμαστε μαζί από το πάθος μας να διώξουμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ακούω την κριτική και τη σέβομαι, αλλά ο κ. Τατσόπουλος δεν διορίζεται πουθενά. Και ο κ. Τατσόπουλος θα κατέβει με σταυρό. Όποιος θέλει τον ψηφίζει, όποιος θέλει τον ψηφίζει. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.